έρχονται κυριολεκτικά στον αέρα. Ο κύριος Νίκος Λαγκαδιανός είναι μαζί μας, ο εκπρόσωπος τύπου του αρχηγού του λιμενικού σώματος και της ελληνικής ακτοφυλακής. Καλό μεσημέρι, κύριε Λαγκαδιανέ. Πραγματικά είναι εντυπωσιακά τα στοιχεία για το 2016. Πραγματικά δηλαδή, το εντυπωσιακά δεν το λέω ότι είναι καλά. Γιατί είναι καλά με την άποψη της αποτελεσματικότητας του λιμενικού. Ωστόσο, είναι πράγματα τα οποία μας προβληματίζουν. Έχουμε ετοιμάσει και τρεις πίνακες να βλέπουμε παράλληλα για το τι έχει συμβεί το 2016, όσο μας μιλάει ο κύριος Λαγκαδιανός. Εδώ είναι τα συμβάντα, εντός FIR. Πράγματι, κύριε Κούτρα, όπως το λέτε, καταρχήν ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε που τα αποκρίνεστε. Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι από τα στοιχεία που δίνει το Αρχείο του Λιμενικού Σώματος στη δημοσιότητα, φαίνεται νομίζω ανάγλυφα και ξεκάθαρα το τεράστιο διασωστικό έργο που έχει παρουσιάσει το ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Αρχείου του Λιμενικού Σώματος. Και αποδεικνύεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ότι για μας η προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα αποτελεί την ύψιστη προτεραιότητα. Παράλληλα, φυσικά, με τη φύλαξη των θαλασσίων συνόρων, των ανατολικών θαλασσίων συνόρων της χώρας μας. Θα πρέπει να πούμε ότι μόνο για το 2016 το ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος, το γνωστό μας ΕΞΕΔ, έχει διευθύνει και συντονίσει περισσότερα από 2.000 περιστατικά έρευνας και διάσωσης μέσα στο χώρο έρευνας της ελληνικής επικράτειας. Και έχει καταφέρει να παράσχει συνδρομή και βοήθεια σε περίπου 71.000 συνανθρώπους μας που βρέθηκαν σε κίνδυνο, είτε λιγότερο είτε περισσότερο κίνδυνο. Θα πρέπει δεν να επισημάνουμε και δεν θα πρέπει να το λησμονήσω να το πούμε αυτό, ότι το ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, κύριε Κούτρα και κύριε Τζούνο, αποτελείται όχι μόνο από τον ναυτικό τομέα που συγκροτείται από εμπειρότητα στελέχη του λιμενικού σώματος, αλλά και από τον αεροπορικό τομέα, από εμπειρότητα στελέχη της πολεμικής μας αεροπορίας, που συντονίζουν τα αεροπορικά θέματα, τις αεροπορικές επιχειρήσεις, και οι δύο τομείς από κοινού συνεργαζόμαστε άψογα, πάρα πολύ σωστά και συγκροτημένα, ακριβώς γιατί έχουμε ένα κοινό σκοπό να προστατεύσουμε την ανθρώπινη ζωή. Η πλειοψηφία των ανθρώπων που διασώθηκαν υποθέτω ότι δεν υπάρχει θέμα, είναι μετανάστες. Σίγουρα, βεβαίως είναι πρόσφυγες και μετανάστες. Περίπου το 80% των περιστατικών διάσωσης αφορούν ανθρώπους πρόσφυγες και μετανάστες. Όπως ξέρετε, θα έλεγα πρόπερση σε έξαρση το μεταναστευτικό και προσφυγικό ζήτημα. Άρα τα περιστατικά ήταν μειωμένα το 2016 σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Ναι, ακριβώς. 33-34% περίπου αν υπολογίζουμε. Ακριβώς. Το 2015 δώσατε συνδρομή σε 108.501 ανθρώπους. Βεβαίως. Έναντι 70.932 που είπατε για το 2016. Είναι πολλά τα θέματα. Δεν είναι μόνο το προσφυγείο και το μεταναστευτικό που επιλαμβάνει το ΕΞΕΔ, έτσι. Μπορώ να πούμε, η κινητοποίηση γίνεται ακόμα και όταν έχουμε έναν αγνοούμενο κολυμβητή, έναν αγνοούμενο ψαρό του ΦΕΚΑ, όταν έχουμε φωτιστικά σήματα κινδύνου στη θάλασσα, πρέπει να κινητοποιηθεί το σύστημα μέσω του θαλάμου επιχειρήσεων, του ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Είναι λιγότερο σοβαρά ή περισσότερο σοβαρά ναυτικά ατυχήματα, είναι προσαράξεις, προσκρούσεις, συγκρούσεις, πλοίων, ανατροπές λεμπών. Και πάντα είμαστε εκεί και εμείς μαζί με τον αεροπορικό τομέα να παράσχουμε οποιαδήποτε συνδρομή. Τώρα που έρθει καλοκαίρι και ανοίγει ο καιρός και συνήθως τα περιστατικά αυτά αυξάνονται. Αυτό περιμένετε και φέτος? Κοιτάξτε να δείτε, η αλήθεια είναι ότι οι καιρικές συνθήκες ευνοούν. Εννοείται και το μεταναστευτικό ζήτημα. Οι καιρικές συνθήκες ευνοούν. Ωστόσο, επί της παρούσης τουλάχιστον δεν αναμένουμε κάποια. Είναι ήρεμα τα πράγματα. Όσο υπάρχει δηλαδή σε ισχύ η συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία. Εκτιμούμε ότι δεν θα υπάρξει κάποια έτσι σοβαρή μεταβολή στις μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές. Είναι πολλά τα περιστατικά που σας φωνάζουν ενώ δεν χρειάζεται το λιμενικό. Απαντάτε συχνά αυτό με την πυροσβεστική που τους φωνάζουν, χάθηκε ο αυτός, τρέχει πυροσβεστική. Υπάρχουν και τέτοια περιστατικά, αυτό που λέμε την άσκοπη κινητοποίηση του ΕΞΕΔ καμία φορά, αλλά ξέρετε, προτιμούμε να κινητοποιηθούμε άσκοπα παρά να υπάρχει έστω και μία πιθανότητα να κινδυνεύει άνθρωπος και να μην είμαστε κοντά του. Προφανώς το προσωπικό αρκεί. Εκεί πάντα γνωρίζουμε ότι υπήρχαν προβλήματα. Κοιτάξτε, όσον αφορά το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, όπως σας είπα και πριν, συγκροτείται από πάρα πολύ εμπειρία στελέχη, επαρκή, είναι επαρκέστατο και τα πληρώματα των περιπολικών σκαφών είναι στην πρώτη γραμμή, θα λέγαμε. Υπάρχει μια συνεργασία όλων των φορέων, γιατί και το ΕΞΕΔ μόνο του, χωρίς συνεργασία των πλωτών, των αερίων μέσων και των λιμενικών αρχών, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να φέρει αυτό το τεράστιο έργο σε πέρας μόνο του. Το άλλο που θέλω να σας ρωτήσω, συμβουλές προς ναυτιλωμένους. Για την καλοκαιρινή περίοδο έχετε να μας δώσετε? Κοιτάξτε να δείτε, προς ναυτιλωμένους είναι η πιο βασική συμβουλή, κύριε Κούτρα, είναι να μην υπερεκτιμούμε τις δυνατότητές μας. Ο κάθε ένας στον τομέα του και στο πόστο του. Δηλαδή και ο κολυμβητής πρέπει να ξέρει, ειδικά ο ηλικιωμένος, μέχρι πού μπορεί να πάει. Θα πρέπει να έχει συνοδεία μεγαλύτερων ατόμων της οικογένειάς του μαζί του. Και ο κυβερνήτης του σκάφους, ειδικά του ερασιτεχνικού σκάφους. Ξέρετε, έχουμε να διαχειριστούμε και ένα τεράστιο στόλο σκαφών. Περίπου 10.000 τουριστικά σκάφη δραστηριοποιούνται το καλοκαίρι και 115.000 αλλιευτικά σκάφη.
Καταλαβαίνετε δηλαδή. 125.000 συνολικά, έτσι. Ακριβώς. Καταλαβαίνετε γιατί μάχη και τι αγώνα, μιλάμε κυριολεκτικά, δίνει το λιμενικό σώμα απ' άκρο σ' άκρη σε ολόκληρη την Ελλάδα, σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Και φυσικά είμαστε, θα έλεγα, με επιτρέψετε να πω, υπερήφανοι, γιατί έχουμε φέρει σε πέρας ένα τεράστιο διασωστικό έργο με αυτά τα μέσα που έχουμε, με αυτές τις δυνατότητες και με αυτό το προσωπικό. Που νομίζω ότι κατατάσσεται το ελληνικό λιμενικό σώμα σε μία από τις καλύτερες ακτοφυλακές παγκοσμίως. Αν πάρουμε δηλαδή αναλογικά στατιστικά τις δυνατότητές μας σε υλικοτεχνικά μέσα και ψυχοδυναμικό και τις διασώσεις που έχει κάνει το λιμενικό σώμα. Και επειδή κρίνεστε εκ του αποτελέσματος, έτσι είναι, κύριε. Καλό καλοκαίρι. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Ευχαριστώ και αχρίαστη να είστε. Στα μεγάλα περιστατικά. Αλλά όλοι, είστε εκεί, έμπειροι. Γνωρίζουμε ότι είστε εκεί όμως. Είστε εκεί, το γνωρίζουμε. Το ξέρουμε. Γι' αυτό έχουμε πάρα την πολύ. Να το λέμε. Γεια σας, κύριε Λαγκαδιάννη. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.